Συναγερμό σήμανε σε μειονοτικό σχολείο στο χωριό Κατράμιο τη Ξάνθη έπειτα από εντοπισμό υπολοιμάτων υδραργύρου στι βρύσε του προαυλίου χώρου. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των αρχών με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί άμεσα το υλικό, ενώ από τι έρευνε που ακολούθησαν δεν εντοπίστηκε κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο. Στον οικισμό του Παλαιού Κατραμίου, μάλιστα, όπου λειτουργεί μειονοτικό δημοτικό σχολείο, Διθέσιο, και στο πρώτο διάλειμμα εντοπίστηκε ποσότητα υδραργύρου, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να μην μπορεί κανείς να αγοράσει από το εμπόριο. Μάλιστα. Αυτή εντοπίστηκε από τους μαθητές μέσα στη γούρνα των εξωτερικών βρυσών της αυλής του σχολείου. Φάνηκε περίεργη η εικόνα στα παιδιά. Ειδοποίησαν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πραγματικά με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα δεν αμέλησαν να διαπιστώσουν και να αναγνωρίσουν ότι επρόκειτο για υδράργυρο. Στη συνέχεια ενημέρωσαν την υπηρεσία μας, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση του υλικού. Στο σημείο του σχολείου αμέσως επελήφθη η πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, η αστυνομία για τον εντοπισμό του υλικού. Μάλιστα. Σε αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε την πολύ μεγάλη αμεσότητα και υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών στο να επιτηρούν και να υποπτεύουν τους χώρους που βρίσκονται οι μαθητές και να προσπαθούν ανά πάσα στιγμή να διασφαλίσουν την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών. Έτσι λοιπόν οι ενέργειες γίνανε άμεσα, ταχύτερα δεν γινόταν. Οι μαθητές ελέγχθηκαν από το νοσοκομείο ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα από την γυπνίαση με τον υδράργυρο και όλα έλεξαν καλώς. Άρα είναι καθησυχαστικά γενικά τα νέα, λέτε. Είναι διότι σας είπα ότι η σχολική κοινότητα ενήργησε άμεσα. Και ενήργησε όχι μόνο στο να εντοπίσει το υλικό, στο να ενημερώσει την υπηρεσία μας, να καλέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και όλα αυτά γίναν πάρα πολύ γρήγορα. Πώς βρέθηκε αυτός τώρα ο υδράγιος εκεί, κυρία Εστιλιανή, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Προφανώς τοποθετήθηκε σε χρόνο εκτός λειτουργίας του σχολείου και για το θέμα γίνεται προανάκριση από την αστυνομία στεπάγγελτα με το λίθον γελέα. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορώ να μπω σε καμία περιπτωσιολογία. Για μας το σημαντικό σας λέω ότι εντοπίστηκε έγκαιρα και δεν χρειάστηκε να πάνε οι μαθητές στο σπίτι και να μεταφέρουν την εικόνα στους γονείς, οι οποίοι θα αναστατώνονταν. Όλα γίνανε εντός του σχολικού χρόνου, όπως έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κάποιος δημόσιος κίνδυνος, αυτό λέτε. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα αυτό, ούτε και για τους μαθητές, εννοείται, που βρίσκονται εκεί. Κανένα πρόβλημα. Έχουν ελεγχθεί ιατρικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και λύθηκε το θέμα. Ξέρετε, αυτά είναι περιστατικά όπου έχουμε εκτός σχολικού χρόνου, εκτός χρόνου λειτουργίας των σχολείων, διάφορες παρεμβάσεις, οι οποίες στους χώρους των σχολείων, και γι' αυτό συνεχώς δίνουμε ανάλογες οδηγίες στους διευθυντές ότι θα πρέπει να ελέγχουν το χώρο του σχολείου πριν ξεκινήσει η εκπαιδευτική πραγματικότητα. Δεν είναι πάντα εφικτό, γιατί υπάρχει εργασιακός χρόνος, δεν έχουν πολύ χρόνο πριν να ανοίξουν οι πόρτες του σχολείου το πρωί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό γίνεται και στο πρώτο δίωρο, αλλά και η εφημερία των εκπαιδευτικών στα διαλύματα, εκτός από τους μαθητές, εποπτεύει ταυτόχρονα και το χώρο των υποδομών των σχολείων. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, κυρία Στυλιανίδου, κρατάμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τίποτε. Το μήνυμα είναι η συνέπεια και η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών, η οποία πρέπει αδιαλείπτως να είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης.